της αξίας μέσα στην παράδοση της λαϊκής μας θέλησης. Αποτελείται από τέσσερις στήλους, περί τα δύο μέτρα, τους ξύλινους άξονες στα αδειά, που τυλίγεται το ύφασμα. Από δύο έως τέσσερις πατητήρες, τα διάστρα και τα καρούλια, το πέταλο που το σύρει προς το μέρος της υλφάντρα και δεν σφίγγει το υφάντι με το στιμόνι, ενώ ακούγεται το χαρακτηριστικό τακ-τακ. Αχ, αυτός ο αγαλιός με τρελαίνει, πω, σαν περνώ από το στενό σου τους για όλους θηλυκό. Εδώ και εκεί δεν σπράζονται, μετά από που τα
Πάλε μου μάνα αργαλιά, φέρε μου το σαΐτα, άναψε και το λίχνο μας να φαίνω όλη νύχτα. Με τάξη θέλω μάνα μου να φάνω το σπαρβέρι, φώνασε τις αγάπης μου να πάρει να το φέρει. Άσπρο με τάξη φέρτε μου, νύχτα με το φεγγάρι, να κάνω τις αγάπης μου φόρεμα και ζωνάρι. Σε κάθε χωριό ξεχώριζαν οι εξειδικευμένες οι πάντες τα μεταξωτά. Στα μάλινα εφαντά, τα περίφημα χράμια για την τεχνική της κινήσης και τους σχεδιασμούς, αλλά και στην εξοικονόμηση των υλικών της ύπασης. Τα φεραίοι σαν πάθη ή σαν στιμόνι. Προσπαθούσαν με δυσαφένεια βήματα να κερδίσουν αριστογήματα χρησιμοποιώντας πάνω σε φαντά ή άλλα εφάσματα, εικόνες από την Ανατολή και το Ηλιοβασίλεμα, από τη φύση, από την καθημερινή ζωή, από τη λαϊκή μας παράδοση, σοφά λόγια όπως. Το πεπρωμένο οδηγεί ένα βήμα του και αυτό θα περάσει. Καλημέρα.